Λοιπόν, πάρτε καφεδάκι και ελάτε να τα πούμε. Καλώς ήρθατε στο κανάλι το The Upgrade, είμαι ο Πάνος και σήμερα θα κάνουμε ένα νέο βίντεο. Το βίντεο αυτό θα είναι για τα αυτοκίνητα και τη βελτίωση. Για να μάθουν κάποιοι ίσως ξέρουν ήδη που έχουν ήδη βελτιωμένα αυτοκίνητα και κάποιοι που δεν ξέρουν ήδη να ξέρουν αν θα θέλουν να ασχοληθούν τι κόστος υπάρχει γενικά στο θέμα της βελτίωσης. Όπως θα καταλάβετε και στο τέλος του βίντεο, στο δικό μου το αυτοκίνητο τουλάχιστον δεν έχω πάρα πολλές βελτιώσεις έτσι ώστε να είναι κάτι πάρα πολύ ακριβό, αλλά θα δείτε ότι ακόμα και αυτά τα 5-6 πράγματα που έχει πάνω το αυτοκίνητο είναι αρκετά ακριβά. Οπότε θα δείτε ότι αν θέλει κάποιος να ασχοληθεί με κάτι, δηλαδή να φτιάξει το αυτοκίνητό του, να βάλει κάτι παραπάνω, να βάλει μια εξάτμιση, να κάνει οτιδήποτε τέτοιο, θα δει ότι θα χρειαστεί κάποιο παραπάνω κόστος για να κάνει όλες αυτές τις δουλειές. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε λίγο από τα εξωτερικά. Αρχικά, το δικό μου αυτοκίνητο όπως είδατε και στο βιντεάκι, θα στα βάζω να περνάνε και λίγο να βλέπετε τι φοράει πάνω. Έχω βάλει πίσω από προφυλακτήρα από το Colt το Rally Art, το οποίο είναι το πιο καινούριο μοντέλο, είναι λίγο διαφορετικό ο προφυλακτήρας. Αυτός ο προφυλακτήρας, σκεφτείτε, αποτελείται αποσυστικά από δύο κομμάτια και έχει και δύο ανακλαστήρες. Δηλαδή είναι το πάνω το κομμάτι, το από κάτω που έχει ένα μαύρο που είναι σαν διαχύτης και έχει και δύο κομματάκια, δύο ανακλαστήρες που είναι ουσιαστικά όταν πέφτει πάνω το φως για να φαίνεται από πίσω χωρίς να έχει φώτα οτιδήποτε. Αυτό σκεφτείτε γύρω στο σύνολο, από ό,τι θυμάμαι, κάνει γύρω στα 350-400 ευρώ αν τον αγοράσεις απευθείας από το εργοστάσιο, χωρίς βάψιμο εννοείται. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχει αρκετά μεγάλο κόστος. Το βάψιμο τώρα να πάει γύρω στα 100-150 ευρώ. Οπότε υπολογίζω ότι μόνο ο π.χ. ο προφυλακτήρας είναι γύρω στα 5-550. Μόνο ο προφυλακτήρας πίσω. Το λέω συγκεκριμένα, μόνο ο προφυλακτήρας πίσω. Πάμε να συνεχίσουμε. Ακριβώς από πάνω, επειδή έχω βάλει τα φανάρια είναι από το Colt το facelift, το reload, όχι το facelift, το reload, που ήταν μια έκδοση που βγήκε λίγο πιο μετά, γιατί είχαν βγει, αρχικά είχε πει η ποιότητα βασική που ήταν το κλασικό το 1300, το CZT, το οποίο ούτε αυτό έβγαλε reload και βγήκε μια έκδοση reload, που φόραγε 16 ζάντες πίσω, φόραγε 16 ζάντες, είχε τα φανάρια τα μαύρο μπροστά και είχε και μαυρισμένα πίσω σάφι με τα φανάρια τα πίσω, τα οποία όλοι ψάχνουν και τα μπροστά και τα πίσω, τα ψάχνουν μια ζωή. Πάλι καλά, εγώ είμαι τυχερός, είχα το φίλο μου το Μάριο, ο οποίος μόλις ήθελε, τα έχει βάλει στο δικό του και μόλις το πούλησε, μου τα πούλησε αυτός. Μου έδωσε σε πάρα πολύ καλή τιμή, οπότε να ξέρετε, π.χ. και ο προφυλακτήρας που είπαμε πριν και τα φανάρια, δεν τα χωράς καινούρια, είναι όλα μεταχειρισμένα και τα έχω πάρει ευτυχώς σε καλή τιμή, γιατί ψαχνόμουν συνέχεια και μόλις ήρθε η ευκαιρία τα αγόρασα. Από ό,τι θυμάμαι αυτά, επειδή πάνε ξεχωριστά, είναι 2 και 2, πρέπει να κάνουν γύρω στα 200-250, μπορεί και παραπάνω, δεν είμαι σίγουρος. Κάπου εκεί πηγαίνουν πάντως, γιατί είναι διαφορετικά τα σετ και γενικότερα δεν υπάρχουν διαθέσιμα τις περισσότερες φορές. Τώρα δεν ξέρω τι παίζει με τις αποθήκες, αλλά θυμάμαι τον καιρό που τότε που τα έψαχνα δεν υπήρχαν πουθενά ούτε για καινούργια. Και πάντα υπάρχουν σε ψάξιμο για αγγελίες. Άμα δείτε, μα μπει κάποια αγγελία, απευθείας κάποιος τα παίρνει. Οπότε και αυτά γύρω στα 2-2,50 άμα τα πάρεις καινούργια. Τώρα κάτι άλλο που βάλα πρώτο στο αυτοκίνητο ήταν η αντιστρεπτική. Η αντιστρεπτική κούσκο που έχω πίσω, η μπλε, θα σας τη βάλω τώρα στο βίντεο να τη δείτε ποια είναι. Αυτή έγινε group buy, σκεφτείτε, και έγινε και σε καλύτερη τιμή και αν θυμάμαι καλά ήταν γύρω στα 230-250 ευρώ σε group buy, γιατί κανονικά έκανε γύρω στα 300 ευρώ. Οπότε βλέπετε ότι αυτή η μπαρίτσα που βλέπεις απλά κάτω και λες καλά πόσο μπορεί να κάνει αυτό, κάνα πεντάρικο, κάνει μόνο 250 ευρώ, 230-250. Οπότε φεύγουμε από την μπάρα, πάμε σε κάτι πάλι λίγο πιο φθηνό, το οποίο είναι τα μπουλόνια. Τα μπουλόνια γενικά μπορώ να βάλω το αυτοκίνητο, το δικό μου το συγκεκριμένο δεν έχει κάτι, δεν έχω βάλει κάτι πολύ καλό. Φρόγα κάτι αλουμινένια, τώρα τα έχω αλλάξει, δεν σας έχω δείξει καλό το αυτοκίνητο τώρα όπως είναι, θα το δείτε κάποια μέρα. Έχω βάλει πάλι τα μαμά, γιατί με τον καιρό τα είχα γύρω στα 6 χρόνια τα μπουλόνια. Οπότε άρχισαν και χάλασαν λίγο, γιατί δεν ήταν κάποια μάρκα καλή. Αλλά τα μπουλόνια γενικά κάνουν γύρω στα 60 ευρώ. Και ανάλογα μετά τη μάρκα, αν πάρεις κάτι καλό, ανεβαίνει, εννοείται πάμε παραπάνω. Τώρα, η ανάρτηση. Όπως είδατε στο τελευταίο βίντεο, έβαλα και την ανάρτηση πάνω, η οποία είναι μια Bilstein PSS B14, είναι μια coilover της Bilstein. Γενικά, σαν ανάρτηση για το Colt, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, σαν aftermarket πιο καλή, είναι η πιο φθηνή, γιατί μετά ανεβαίνουμε πολύ παραπάνω. Σκεφτείτε, βιάζει. Είναι, δηλαδή, αυτή είναι η Bilstein, μετά υπάρχει BC, υπάρχει D2, υπάρχει KV, όλες αυτές
Βγαίνει η MST, την οποία τη φόραγα και εγώ παλιότερα στο άλλο το Colt, η οποία ήταν αυτή γύρω στο 500. Η Bilstein είναι γύρω στα 600 ευρώ από το εξωτερικό, αν θυμάμαι. Την είχα φέρει από τη Γερμανία, γιατί υπάρχει και εδώ πέρα, αλλά νομίζω ήταν πολύ πιο ακριβή τότε ειδικά. Τώρα νομίζω πάνω κάτω στα ίδια χρήματα παίζει, γύρω στα 600 παίζει και εδώ. Υπολογίζει δηλαδή 600 ευρώ και εννοείται ότι σε αυτά μέσα δεν βάζουμε τοποθέτηση κτλ. Που η τοποθέτηση συνήθως είναι γύρω στα 80 ευρώ. Άμα βάλεις και ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση και όλα αυτά που χρειάζονται, τι σκατά χρειάζεται, υπολογίζεται κανένα εκατοστάρι ακόμα. 100, 110, 120, εκεί. Μπορεί και 150, ανάλογα τι χρειάζεται το αυτοκίνητο. Οπότε βάλτε δηλαδή για μια ανάρτηση η οποία χρειάζεται το αυτοκίνητο πάνω, υπολογίστε γύρω στα 7-7.50 και σκεφτείτε ότι οι άλλες συναρτήσεις που σας είπα, δηλαδή η BC, η KV, καλά η KV πάει πάνω από 1200-1300 χωρίς τοποθέτηση, οπότε καταλαβαίνετε τι τιμές παίζουν οι συναρτήσεις, και σκεφτείτε ότι γενικά το Colt σαν αυτοκίνητο δεν έχει πάρα πολύ ακριβά ανταλλακτικά. Είναι σχετικά φθηνά, αν εξαιρέσει δηλαδή τις φανοποιίες και αυτά που είναι μέσω σαρακάκι, οπότε συνήθως είναι λίγο πιο ακριβά γιατί μπαίνουν κάποιοι φόροι, κάτι τέτοια. Αυτά δεν βγαίνουν πάρα πολύ ακριβά. Σκεφτείτε δηλαδή σε αυτοκίνητα όπως άμα βάλεις Honda 2000, Evo, τέτοια αυτοκίνητα, αυτές τις τιμές που σας λέω τώρα τους φαίνονται αστείες. Αλλά το λέω τώρα σωστικά σε αυτούς που θέλουν να ασχοληθούν με κάτι αυτοκίνητο σε αυτή την κατηγορία, πάνω κάτω τη μικρή κατηγορία, που είναι πιο σχετικά οικονομικά τα πράγματα, αλλά και πάλι είναι ακριβά. Οπότε δεν είναι ευθύνο το χόμπι. Μετά, αν πάμε μοτερικά, η εισαγωγή που φοράω είναι μια Auto Pro, η οποία περιλαμβάνει τον adaptora, ένα adaptoράκι για το MAF, το ασημένιο αυτό, τώρα δεν ξέρω αν φαίνεται αυτό, νομίζω δεν φαίνεται στο βίντεο, μαζί με τη Χωάνη. Αυτά υπολογίστε να είναι γύρω στα 80 ευρώ, 90, οπότε δεν είναι πολύ ακριβή η επιλογή αυτή, αλλά π.χ. συγκεκριμένα το Colt βγαίνει και Blitz Χωάνη που είναι μαζί με το MAF, η οποία κάνει πολύ καλύτερη δουλειά από αυτή που έχω εγώ, η οποία έβγαινε με πλαστικό και μετά με μεταλλικό αντάπτορα, υπήρχαν διαφορετικές εκδόσεις, η μία ήταν η πολύ καλή, η άλλη ήταν έτσι και έτσι, υπολογίζει αυτή κάνει γύρω στα 3 εκατοστάρικα, οπότε μόνο για εισαγωγή μετά εκεί γύρω στα 300 ευρώ αν πάρεις αυτή, αλλιώς η δικιά μου έκανε γύρω στα 80 ευρώ σύνολο. Το χταπόδι που φοράει το αυτοκίνητο πάνω είναι χειροποίητο και έχει έρθει από τη Γερμανία, αν θυμάμαι καλά. Έχει έρθει από τη Γερμανία το χταπόδι, είναι χειροποίητο, πολύ καλή δουλειά γιατί μέχρι τώρα δεν έχω κανένα θέμα ότι έχει τρυπήσει τίποτα, γιατί γενικά το χταπόδι του Colt έχει πρόβλημα και τρυπάει το μαμά. Το χταπόδι έκανε γύρω στα 300 με 350 ευρώ, εκεί θυμάμαι, νομίζω κάπου εκεί έκανε κιόλας. Το μέχρι κάποιες τιμές, τώρα ο πατέρας μου και η μάνα μου δεν τα ξέραν τότε που τα είχα αγοράσει, ελπίζω να πάω κανένα σοκ. Οπότε το χταπόδι 3 με 3.50, και γενικά εδώ στην Ελλάδα είναι πολύ πιο ακριβό, να ξέρετε. Και αυτό ήταν σε group buy πάλι με το Colt Club, οπότε πάλι είχα καλύτερη τιμή, γιατί σας λέω ότι παίζει πολύ πιο ακριβά. Τώρα πάμε τι άλλο, πάμε στην εξάτμιση. Η εξάτμιση, να ξέρετε, παίζουν πάρα πολλά ρόλο. Όταν επέλεξα να βάλω την εξάτμιση, πήγα σε αρκετά μέρη για να δω τι παίζει σε τιμές. Ρώτησα αρκετούς δηλαδή για να δω, να επιλέξω τελικά τι ανάρτηση, ποια εξάτμιση θα βάλω. Γιατί δυστυχώς οι τιμές έχουν πάρα πολύ μεγάλη διαφορά στους ένας εξάτμισης από τον άλλον. Βέβαια θα μου πεις, παίζει ρόλο και ποιότητα. Τώρα αυτό είναι ανάλογο, γιατί δεν ξέρεις αυτός που θα επιλέξεις αν όντως έχει τόσο καλή ποιότητα ανάλογα την τιμή του. Τώρα, στις εξατμίσεις π.χ. μπορείς να βάλεις V-band, αυτά που πιάνουν οι βασούλες, οι βάσεις στην εξάτμιση, έτσι ώστε να, αν θες κάτι να βγάλεις, να μπορείς εύκολα να το βγάλεις. Το οποίο και καλά είναι σαν ένα πιαστράκι που πιάνεις στην εξάτμιση, χωρίς να χρειάζεται βίδες και τέτοια. Οπότε εννοείται ότι αν πας σε κάποια τέτοια επιλογή, πιο ακριβά τα πάντα. Εμένα μια κλασική εξάτμιση δεν έχει κάτι τρομερό πάνω. Φοράω ένα καταλήτη ουσιαστικά ρώσι, το οποίο τον πήρα και αυτό μεταχειρισμένο από το φίλο μου τον Γιώργο από τη Λάρισα. Και σκεφτείτε ότι κανονικά αυτό τον καταλήτη εγώ τον πήρα, δεν θυμάμαι τιμή τώρα ακριβώς, αλλά κανονικά παίζει γύρω στο 300 νομίζω, κάπου εκεί κάνουν καταλήτες και ανάλογα πόσο πιο αγωνιστικό κτλ. Πηγαίνει. Και αυτό το δηλαδή δεν το βάζουμε στην τιμή, τα 300 ευρώ. Δηλαδή είναι 300 ευρώ ο καταλήτης σκέτος μόνος του. Η εξάτμιση είναι από μπροστά μέχρι πίσω 60 και έχει ένα μεσαίο και ένα τελικό.
Εννοείται αυτό που σας είπα, δηλαδή χωρίς V-band, είναι απλά κλασικά με τις βίδες όπως είναι την κλασική εξάτμιση. Και όλη πήγε γύρω στα 5,5 από ό,τι θυμάμαι καλά, μαζί με την τοποθέτηση του χταποδιού. Για το χταπόδι το είχα πάρει ξεχωριστά, οπότε όλα μαζί εκεί γύρω στα 5,5 κατοστάρικα. Και σκεφτείτε, πήγα από γνωστό και όλα εκεί πέρα και μου έκανε καλύτερη τιμή. Δηλαδή, καλύτερη τιμή που είχα πάρει μέχρι τότε νομίζω ήταν 6,5. Και μετά, ανάλογα που θα πήγαινα, είχα ρωτήσει και κάπου αλλού 7,5, 9, 8. Δηλαδή, παίζουν πάρα πολλά ρόλο το μαγαζί που θα επιλέξει. Τώρα δεν ξέρω τι διαφορά μπορεί να έχει στην ποιότητα η μία με την άλλη. Δηλαδή, εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένο. Δεν είχα ποτέ πρόβλημα ούτε με το τελικό μου, ούτε με το θόρυβο, ούτε τίποτα. Όλα ήταν κομπλέ από την αρχή που το πήρα το αυτοκίνητο. Είμαι πολύ ευχαριστημένο με την εξάτμιση. Να ξέρετε, αυτό το διαφημίζω, δεν με πειράζει. Την έβαλα στο Δανελάτο, στο Περιστέρι, να φας πάνω σε Θηβών. Πάρα πολύ καλή επιλογή μου, τη σύστησε ο φίλος μου ο Γιώργος. Αν κάνουμε γύρω λίγο πρόχειρες τις πράξεις, για να τις κάνω γιατί δεν τις έχω κάνει κι εγώ. Υπολογίστε τώρα που το υπολόγισα λίγο και πω από πότε έχω σκεφτεί αυτό το πράγμα. Υπολογίστε, το αυτοκίνητο έκανε γύρω στα 6.000, κάπου εκεί υπολογίστε, τόσο κάνουν τα κόλτ γενικά τα συζητέ και τώρα μα μπείτε κάπου εκεί παίζουνε, ανάλογα θα το πάρεις. Και μόνο τα φτιαξίματα αυτά που υπάρχουν πάνω στο αυτοκίνητο, βασικά όμως με τις τιμές, εντάξει, δηλαδή σε κάποια π.χ. προφυλακτήρες εγώ δεν τον πήρα τόσο πολύ, τα φανάρια δεν τα πήρα τόσο ακριβά, τα άλλα όμως εκεί ήτανε, οπότε υπολογίστε και τον καταλήτη επίσης δεν τον πήρα τόσο ακριβά, οπότε υπολογίστε αυτό βγαίνει γύρω στα 3.000. Αυτό είναι μια βασική βελτίωση, δεν είναι κάτι τρομερό, δηλαδή πραγματικά δεν έχω πειράξει μοτέρ, δεν έχει μπει intercooler, δεν έχει μπει πρόγραμμα, δεν έχουν μπει τέτοια πράγματα που αυτά είναι όλα πλέον, είναι πανάκριβα πραγματικά, δηλαδή ένα πρόγραμμα κάνει πάνω από 500 στάρικα, ένα intercooler κάπου εκεί παίζει, οπότε αυτά είναι όλα χωρίς αυτό. Δηλαδή μόνο, σκεφτεί ότι είναι μια εισαγωγή, ένας προσλατήρας πίσω, τα φανάρια πίσω, μια μπάρα ουσιαστικά αντιστρεπτική, η ανάρτηση, εντάξει όχι ότι είναι λίγα, η ανάρτηση, αυτά, δηλαδή ούτε ζάντες, ούτε για θέματα, δηλαδή τίποτα από όλα αυτά. Και αυτά βγαίνουν όλα 3.000, δηλαδή έχουν φτάσει ήδη στη μισή αξία του αυτοκίνητου, μόνο σε φτιαξίματα. Οπότε υπολόγισε ότι αν έχεις πάρει π.χ. ένα αυτοκίνητο που μπορεί να είναι και λίγο πιο οικονομικό από το Colt, αν βάλεις κάποια φτιαξίματα πάνω ή οτιδήποτε, ήδη μπορεί να ξεπεράσει και την αξία του αυτοκινήτου. Τα οποία εννοείται ότι στη μεταπόληση δεν τα παίρνεις ούτε, δεν παίρνεις τίποτα πίσω. Είναι σαν χαμένα λεφτά. Χαμένα όμως ότι δεν θα τα πάρεις ξανά πίσω από αυτό το θέμα. Αλλά κατάλληλα εννοείται ότι έχουν τεράστια διαφορά σε σένα και την που έχεις το αυτοκίνητο. Σ' αρέσει γιατί αυτό τα έχεις βάλει. Εννοείται, δηλαδή δεν τα έχεις βάλει, δεν τα βάλεις χωρίς λόγο. Τα ευχαριστιέσαι, δηλαδή το παίρνεις εσύ για να το ευχαριστηθείς. Προφανώς εσύ εντάξει δεν το μετανιώνεις και τα λεφτά. Ουσιαστικά σαν ένα χόμπι είναι και το αυτοκίνητο, αν κάτσεις και ασχοληθείς τόσο πολύ. Οπότε για σένα, αυτό το βίντεο πιο πολύ είναι για αυτόν ο οποίος μπορεί να βλέπει ένα αυτοκίνητο κάποιου, ο οποίος το βλέπει παρκαρισμένο, το βλέπει να είναι σε μια έκθεση κάπου, οτιδήποτε, και το βλέπει και σου λέει εντάξει, καλά, τι να έχει δώσει αυτός τώρα, τι έχει βάλει, έχει βάλει ένα προφυλακτήρα, έχει βάλει μια ζάντα και ένα πρόγραμμα και κάτι έγινε. Για να τα έχει φτιάξει όλα αυτά, έχει δώσει αρκετά χρήματα. Και πίστεψέ με, δηλαδή, και σε όλα αυτά μέσα δεν βάζουμε δηλαδή, το να πέσει σε κάποιο πράγμα που να μην είναι σωστό ή οτιδήποτε. Δηλαδή, μπορεί να πάρει μία ανάρτηση και να πέσει σε μία λακκούβα και να σπάσει. Οπότε, βάλε και τις επισκευές. Βάλε όλα αυτά. Είναι αρκετά χρήματα. Δηλαδή, π.χ. εγώ την ανάρτηση την έχω επισκευάσει ξανά γιατί όντως είχε πρόβλημα. Οπότε, αν βάλει όλα αυτά τα πράγματα, το να φτιάξει ένα αυτοκίνητο και να το βελτιώσει, δυστυχώς είναι ένα ακριβό χόμπι το οποίο χρειάζεται χρήματα και χρειάζεται και καλές επιλογές. Και γενικά, αν μπορεί να κυνηγά και τις ευκαιρίες, είτε σε θέματα αναρτήσεων, είτε εξατμίσεων, οτιδήποτε. Δηλαδή, αν υπάρχει κάποιο μεταχειρισμένο το οποίο σπάει και βγαίνουν πράγματα, καλό είναι να πάνε επιλέξει τα πράγματα αυτά και να μπορεί να σου βγει πιο οικονομικά. Γιατί δυστυχώς όλα καινούργια είναι αρκετά ακριβά. Δεν θέλει λίγο ψάξιμο, γενικά μια καλή έρευνα αγοράς, να χτυπάς τις προσφορές, όλα αυτά τα θέματα ότι μπορείς να τα εκμεταλλευτείς, έτσι ώστε να μπορείς να φτιάξεις το αυτοκίνητό σου, να το ευχαριστηθείς, αλλά να μην σου φύγει και να σου φύγουν όλα τα λεφτά. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Δεν θέλω να το κάνω πάρα πολύ μεγάλο, οπότε σας είπα πάνω κάτω ένα κόστος π.χ. που έχω χαλάσει εγώ πάνω για το αυτοκίνητο, το οποίο εντάξει δεν είναι ακριβώς τόσο, εννοείται είναι λιγότερα τα χρήματα γιατί κάποια τα έχω πάρει μεταχειρισμένα. Εγώ σας είπα τις αρχικές τιμές και πόσο κοστίζουν για να δείτε πάνω κάτω τι κόστος έχει.
Οπότε αυτά, κάντε like και εγγραφή στο βίντεο για να βλέπετε όλα τα βίντεο των The Upgrades. Έρχεται σύντομα βιντεάκι με το πώς φαίνεται το αυτοκίνητο τώρα που έχει μπει και ανάρτηση πάνω. Γιατί να ξέρετε έχει αλλάξει πάρα πολύ, καμία σχέση με το κατσίκι που, που χώραγαν 8 παπούτσια ανάμεσα στη Ζάντα.